Κύριε Υπουργέ, τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της ΜΕΘ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν ως αποτέλεσμα τις επισφαλείς συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η μονάδα και για το προσωπικό και για τους ασθενείς τη στιγμή που εξελίσσεται το τέταρτο κύμα πανδημίας. Οι εργαζόμενοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την επαναλαμβανόμενη και συστηματική υποτίμηση της λειτουργίας της, για τα προβλήματα στελέχωσης από νοσηλευτικό προσωπικό που υποβαθμίζουν το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας και θέτουν σε κίνδυνο βαρέως πάσχοντες. Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται συνεχής αποδυνάμωση της ΜΕΘ με μετακινήσεις που δεν αντικαθίστανται πλήρως ή αντικαθίστανται από άτομα χωρίς σχετική εκπαίδευση και εμπειρία, επιφορτίζοντας το ήδη επιβαρημένο έργο των εξειδικευμένων νοσηλευτών και το άγχος των εκπαιδευόμενων. Ενώ η εκπαίδευση στη ΜΕΘ αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την παρεχόμενη φροντίδα, η ΜΕΘ στο Βενιζέλιο λειτουργεί με ανεπαρκές και σε μεγάλο βαθμό ανεκπαίδευτο προσωπικό. Ειδικότερα από το Μάη του 2021 έως σήμερα από τη ΜΕΘ έχουν μετακινηθεί ή αποχωρήσει 19 άτομα προς άλλα τμήματα ή άλλες δομές, τα οποία σε μεγάλο ποσοστό είχαν εμπειρία πάνω από 5 έτη. Αντίθετα, προς τη ΜΕΘ έχουν μετακινηθεί 13 άτομα στην πλειονότητά τους με ελάχιστη καθόλου σχετική εμπειρία. Σήμερα στη ΜΕΘ υπηρετούν ενεργά 45 νοσηλευτές, εκ των οποίων 6 είναι ειδικευόμενοι νοσηλευτές επίγουσας και εντατικής νοσηλευτικής με λήξη θητείας περίπου το Μάρτιο του 2022. Και εκπαιδεύονται 4, εκ των οποίων ο ένας είναι ειδικευόμενος νοσηλευτής επίγουσας και εντατικής νοσηλευτικής και ένα άτομο με εξάμηνη σύμβαση. Επιπλέον, η χωροταξία της ΜΕΘ είναι 5 στη σειρά αίθουσες, που δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα, ενώ σε κάθε αίθουσα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας έμπειρος νοσηλευτής. Αδύνατον με τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν οι εργαζόμενοι στη ΜΕΘ, στο Βενιζέλιο, η κατάσταση που επικρατεί δεν επιτρέπει να προσφερθούν στους ασθενείς οι μέγιστες αναγκαίες υπηρεσίες, με κίνδυνο για τους βαρέως πάσχοντες, αφού έχει καταστρατηγηθεί οποιαδήποτε επιστημονική οδηγία για τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων εντατικής θεραπείας. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να πραγματοποιηθούν επίγουσες προσλήψεις εξειδικευμένου μόνιμου προσωπικού στη ΜΕΘ του Βενιζελίου Νοσοκομείου, ιδιαίτερα από το νοσηλευτικό κλάδο, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι και να δοθούν όλα τα χρωστούμενα ρεπό, τα οποία σημειωτέων, κύριε Υπουργέ, ρεπό σημειωτέων, στο σύνολό τους στη ΜΕΘ του Βενιζελίου αγγίζουν τα 400. Και τέλος να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υπουργός για την πρωτολογία του. Κύριε Συντηχάκη, αναφορικώς με το θέμα που αναφέρεστε στο Βενιζέλιο, έχουν γίνει συνολικά προσλήψεις επικουρικού προσωπικού νοσηλευτών και ειδικευόμενων νοσηλευτών 123 άτομα και στις 31/12/19 υπηρετούσαν 486 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό και σήμερα είναι 562 άτομα. Ωστόσο, υπήρξε ένα έντονο πρόβλημα, όπως επισημαίνεται, με 44 αποχωρήσεις που αφορούσαν είτε συνταξιοδότηση, είτε παρέτηση, είτε στην αναστολή καθηκόντων. Προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι δυνατότητες, υπάρχει μεγάλη δυσκολία ότι δεν υπάρχουν θέσεις επικουρικού προσωπικού νοσηλευτών και άρα υπ' αυτήν την έννοια είναι πάρα πολύ δύσκολη ως αδύνατη η κάλυψη με επικουρικό προσωπικό και προκειμένου να καλυφθούν οι συγκεκριμένες μόνιμες θέσεις έχουμε την προκήρυξη 2K του 19 που από τις 1116 θέσεις προβλέπονται 15 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για το συγκεκριμένο νοσοκομείο εκ των οποίων οι τρεις αφορούν θέσεις νοσηλευτικής, η προκήρυξη 6K του 20 που προβλέπουν 24 θέσεις εκ των οποίων οι 11 αφορούν θέσεις νοσηλευτικής και υπάρχουν και οι δύο προκηρύξεις που είναι να γίνει κατανομή των θέσεων των 4.000 υπαλλήλων νοσηλευτικής και των 910 θέσεων του λοιπού ιατρικού προσωπικού. Τώρα, ως προς τη λειτουργία στην οποία αναφερθήκατε και αναφερθήκατε στα χωροτοξικά θέματα, προφανώς λόγω της πανδημίας υποχρεώθηκαν σε όλα τα νοσοκομεία να γίνουν αλλαγές. Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο έχουν προσθεθεί επιπλέον 6 κλίνες ΜΕΘ, έχουν γίνει 3 κλινικές COVID και στο νέο κτίριο μεταφέρθηκαν 4 κλινικές και διαχωρίστηκε η αιματολογική με την ογκολογική
κλινική. Προφανέστατα, το έχουμε ξανασυζητήσει πάλι και σε δική σας ερώτηση, η πανδημία έχει υποχρεώσει, προκειμένου να δημιουργούνται συγκεκριμένες κλινικές μεθ, αλλά να υπάρχουν και επιπλέον συγκεκριμένες κλινικές COVID, αλλά να υπάρχουν και επιπλέον κλινικές μεθ, να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές. Αναφορικώς με το προσωπικό, όπως σας είπα, οι προσλήψεις που γίνανε ήταν περισσότερες και αυτή τη στιγμή περισσότερο προσωπικό, με πιο αυξημένες βέβαια ανάγκες και λόγω της πανδημίας, αλλά από εκεί και πέρα πράγματι 44 θέσεις είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν από το επικουρικό προσωπικό. Και όπως συμβαίνει σε όλους τους κλάδους νοσηλευτικής που υπάρχει το αντίστοιχο πρόβλημα, γιατί νοσηλευτές κατά βάση δεν υπάρχουν στη λίστα που να περισσεύουν στους επικουρικούς, προσπαθούμε να καλύψουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο και με την προκήρυξη των θέσεων μονίμων, αλλά οπωσδήποτε σε μεγάλο βαθμό και με μετακινήσεις και με έναν τρόπο ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή υπηρεσία στους ασθενείς, στις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν και στις δυνατότητες τις οποίες υπάρχουν, καθώς δεν υπάρχει προσωπικό το οποίο θέλουμε να προσλάβουμε, δεν υπάρχει προσωπικό που να θέλει να προσληφθεί και να μην βγάζουμε τις θέσεις. Αντιθέτως, υπάρχει μεγάλη απουσία προσωπικού σε συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικά επικουρικού προσωπικού για να καλύψουν τις θέσεις μέχρι να υπάρξουν η κάλυψή τους από μόνιμο προσωπικό. Κύριε Συνδυχάκη, έχεις το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν ξέρω πόσες έχετε κάνει, πόσες θα έπρεπε να κάνετε στο σύνολο του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Σε μια άλλη συζήτηση μπορούμε να το κουβεντιάσουμε, έχοντας και εγώ τα απαραίτητα στοιχεία για μια τέτοιου είδους συζήτηση. Εάν όμως λέτε ότι δεν υπάρχουν θέσεις επικουρικού προσωπικού, εν πάση περιπτώσει, δεν έπρεπε να είχατε προβλέψει σε συνθήκες πανδημίας εδώ και 2 χρόνια να προχωρήσετε εκτάκτως με fast track διαδικασίες όπως κάνετε σαν κυβέρνηση σε άλλες περιπτώσεις, έτσι ώστε να προσλάβετε μόνιμο προσωπικό τόσο και τέτοιο που να καλύψουν τις ανάγκες των μονάδων εντατικής θεραπείας? Βέβαια, αυτό δεν αφορά μόνο το Βενιζέλιο, αφορά όλα τα νοσοκομεία, αφορά όλες τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δηλαδή, με λίγο πολύ, συνεχίζετε το ίδιο βιολί, προσπαθώντας να κάνετε μπαλώματα με μετακινήσεις, με συγχωνεύσεις κλινικών και ούτω καθεξής. Δηλαδή, θεωρείτε τώρα πολυτέλεια ότι πρέπει με άμεσες διαδικασίες να προχωρήσετε, να στελεχώσετε τουλάχιστον τις μονάδες εντατικής θεραπείας, να στελεχώσετε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Και ενώ γνωρίζετε τη δραματική κατάσταση των τμήματων που διαχειρίζονται ασθενείς COVID, με τη ΜΕΘ να κρατάει βέβαια τα σκύπτρα και μάλιστα να μετατρέπεται απλές κλίνες σε κλίνες ΜΕΘ, με ένα μόνιτορ δηλαδή και έναν αναπνευστήρα, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Και προσπαθείτε τώρα να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα, ότι τάχα μου δεν υπάρχει προσωπικό να καλύψει, επικουρικό προσωπικό να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Αντί λοιπόν να ενισχύσετε νοσοκομεία και κλινικές, εσείς προχωράτε σε κλείσιμο και συγχωνεύσεις νοσοκομειακών μονάδων και κλινικών, όπως κάνατε και μάλλον με αντιεπιστημονικά κριτήρια, θέτοντας τη χιλιομετρική απόσταση ή το πρόσχημα της χαμηλής πληρότητας κλινικών, όπως έγινε σε παρόμοια περίπτωση με την παιδιατρική και παιδοχειρουργική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η μονάδα εντατικής θεραπείας, κύριε Υπουργέ, μια μονάδα εντατικής θεραπείας απαρτίζεται από ένα σύνολο υλικοτεχνικών υποδομών που λειτουργούν σε χώρο με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας και με εξειδικευμένο επαρκές προσωπικό, με στόχο τη συνεχή και αδιάκοπη παρακολούθηση του ασθενής και την άμεση θεραπευτική παρέμβαση όπως είναι απαραίτητο, όταν είναι απαραίτητο. Δυστυχώς λοιπόν αυτές οι προδιαγραφές δεν πληρούνται στο σύνολό τους, ούτε στις ήδη υπάρχουσες μονάδες, πόσο μάλλον σε αυτές που δημιουργήθηκαν άρον-άρον σε χώρους που δεν είναι κατάλληλοι και χωρίς το απαραίτητο σχεδιασμό. Και όταν μιλάμε για ΜΕΘ, η ψυχή τους, η ψυχή των ΜΕΘ, δεν είναι τα μηχανήματα κατά βάση, είναι το προσωπικό. Προσωπικό επαρκέ σε αριθμό, εκπαιδευμένο, με εμπειρία στη διαχείριση του βαρέως πασχόντος, για να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας. Και παρακαλώ, πείτε μας, ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια, η αναλογία γιατρών ανακλίνου, η αντιστοιχεία νοσηλευτή ανακλίνου, νοσηλευτικού προσωπικού, και αν αυτές υφίστανται σήμερα στην Ελλάδα? Όχι απλώς δεν υφίσταται, υπολείπεται κατά πολύ και με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δηλαδή στην Ελλάδα
Και στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε για τη ΜΕΘ του Βενιζελίου, συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Μιλάμε για αντίξωες συνθήκες σε υπερεντατικούς ρυθμούς. Έχουν ξεπεράσει όρια και αντοχές στη διαρκή προσπάθειά τους να καλύψουν αυτές τις τεράστιες ελλείψεις στη μονάδα. Αν προσθέσετε και τις αυξανόμενες απαιτήσεις στα εξουθενωτικά ωράρια, τη μη χορήγηση αδειών, τον αυξημένο αριθμό θανάτων, την αίσθηση ανασφάλειας, που όλα αυτά μαζί οδηγούν τους νοσηλευτές ΜΕΘ σε ένα άγχος, σε μια κατάθλιψη, σε μια υπνία ή ακόμα και παραίτηση. Και σας είπα, 400 ρεπό χρωστάνε μόνο στη ΜΕΘ. Είναι τα πολλαπλάσια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Και η λύση που ακούστηκε είναι να πληρώσουν, λέει, 6 ρεπό προς 6 ευρώ το καθένα. Μα μιλάει για ξεφτύλα τώρα, μη συγχωρείτε για τη φράση, αλλά ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Και είναι εξοργιστικό στο όνομα εξοικονόμησης κόστους να αφήνεται στην τύχη της μονάδας συντατικής θεραπείας και συνολικά το σύστημα υγείας. Οι αιτίες βέβαια αυτής της επικίνδυνης κατάστασης βρίσκονται στην δική σας αντιλαϊκή πολιτική, όπως και το προηγούμενο κυβερνήσεων, με την υποχρηματοδότηση και την εμπορευματοποίηση της υγείας. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Οι εργαζόμενοι προφανώς από αυτή την πολιτική δεν έχουν να περιμένουν κάτι. Εκείνο που θέλουν, που ζητούν, είναι με επίγουσες, κατεπίγουσες διαδικασίες να προσλάβετε μόνιμο προσωπικό και να στελεχωθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι, να πληρώσετε στο σύνολό τους τα ρεπό που τους χρωστάτε και να τους εντάξετε στα βαρέα και αθυγινά. Είναι τρία πραγματάκια, πολύ απλά, καθαρά, απαντήστε σε αυτά. Γιατί μόνο με αυτά, με αυτές τις λύσεις, λύνεται και το πρόβλημα των νοσοκομείων αυτή τη στιγμή.